Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει με σοβαρότητα ότι για την απαράδεκτη παρακολούθηση του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη δεν υπάρχουν αδιαμφισβήτητες, σοβαρότατες και αμετάθετες ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό? Ευθύνες όχι μόνο αντικειμενικές ως άμεσο εποπτεύοντα της ΕΕΠ, αλλά και υποκειμενικές, αφού μόνο δικαιολογίες μαθητών δημοτικού θυμίζουν τα «δεν ήξερα, δεν ρώτησα» και τα άλλα φεδρά περί περιουσιακών αστοχιών. Ούτε βέβαια μπαίνει σε διαπραγμάτευση το αν η παρακολούθηση ενός αρχηγού πολιτικού κόμματος, ενός βουλευτή, πόσο μάλλον ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος, είναι πράξη παράνομη και σαφέστατα καταδικαστέα. Σωστά η πρόταση του Πασόκ Κινάλ για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής επικαλείται τη διαφύλαξη της ελεύθερης εσωτερικής λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων, την προστασία σημαντικών πολιτικών ελευθεριών για το λαό, για τις οποίες είναι δεδομένη η ευθύνη του κράτους και των κυβερνήσεων να τις εγγυώνται. Από αυτή την άποψη, είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητο ότι στο αντικείμενο της υποσύστασης Εξεταστικής Επιτροπής οφείλουν να συμπεριληφθούν, όπως και ήδη έγινε, και συγκεκριμένες περιπτώσεις και για τις καταγγελίες βέβαια δημοσιογράφων, πόσο μάλλον οι συγκεκριμένες και επαναλαμβανόμενες καταγγελίες που έχει κάνει το ΚΚΕ για πολλαπλά καταγεγραμμένα περιστατικά συνακροάσεων στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Το Νοέμβρη του 2016, τον Απρίλιο του 2017, το 2019, το 2020, τελευταία τον Απρίλιο του 2022, δύο κυβερνήσεις άλλαξαν. Ούτε η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν δέησε να δώσει απαντήσεις σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που επανέλαβε και προηγούμενα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε την επιλεκτική σας ευαισθησία στις ελευθερίες και τα δικαιώματα, όταν επί 6 χρόνια όλοι σας σφυρίζετε αδιάφορα στις καταγγελίες του ΚΚΕ για συγκεκριμένα περιστατικά υποκλοπών, τα οποία μάλιστα θα είχατε φροντίσει να ξεπετάξετε γρήγορα προς αρχιοθέτηση, κύριοι και κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν προκαλούσαμε με παρέμβασή μας τη συνέχιση των ερευνών από τη δικαιοσύνη, οι οποίες μέχρι και σήμερα συγκεντρώνουν νέα και αξιοποιήσιμα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία που έσπευσε να δηλώσει ότι δεν υπήρχαν για τη διεξαγωγή της έρευνας ο κύριος Κατρούγκαλος, για να απαλλάξει με ένα σμπάρο αμφότερες τις κυβερνήσεις εκ των ευθυνών τους για την προκλητική μέχρι σήμερα αδράνεια. Επιλεκτικές όμως είναι οι ευαισθησίες σας και γι' αυτό μάλλον υποκριτικές, γιατί δεν βγάζετε τσιμουδιά κανένας από εσάς για αυτό το τρομακτικό θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει ο κάθε ένας να κρίνεται με συνοπτικές διαδικασίες ύποπτος και να μπαίνει στο στόχαστρο κρατικών και όχι μόνο μυστικών υπηρεσιών. Η όλη αντιπαράθεση εξαντλείται στο νόμιμο ή στο παράνομο των παρακολουθήσεων, λες και αυτός ο βούρκος των υποκλοπών γίνεται λιγότερο άθλιος και επικίνδυνος για το λαό, αποκτώντας μια κάποια τυπική νομιμοποίηση. Πέσατε ξαφνικά όλοι από τα σύννεφα. Με αυτή την κοινική παραδοχή του νεοδιοριστέντα διοικητή της ΕΕΠ, ότι ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Δεν είναι αλήθεια κοινό σας δημιούργημα αυτό το πολυπλόκαμο και άθλιο πλέγμα ευρωνοσιακών οδηγιών, νόμων, διακρατικών συμφωνιών που επιτρέπει ο καθένας να βαφτίζεται ως εν δυνάμει επικίνδυνος για ό,τι μπορεί να χωρέσει σε αυτά τα ευρύτερα όρια της έννοιας εθνική ασφάλεια ή ως εν δυνάμει ύποπτος για τρομοκρατία και να συγχωρείται έτσι το σμπαράλιασμα των όποιων λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων κατοχυρώνεται έστω και υποτυπωδώς από το αστικό δίκαιο. Πώς είναι αλήθεια αυτοί οι επιβουλευόμενοι την εθνική ασφάλεια και επίδοξοι τρομοκράτες, ώστε να δικαιολογείται η έκδοση 15.000 εισαγγελικών παραγγελιών κατ' έτος, 308 ήταν πριν μια δεκαετία, 20ετία κύριε Κεγερίδη, σαν πολλά κινητά αποκτήσαν ξαφνικά ύποπτοι, πάνω από 100.000 την τελευταία δεκαετία, αριθμοί που ζαλίζουν και γιγαντώνουν τον αριθμό των παρακολουθούμενων προσώπων, αν σκεφτεί κανείς και το εύρος των προσώπων που επικοινωνούν τους διάφορους στόχους. Σε αυτά τα αποτελέσματα οδηγούν οι τερατώδες εξαιρέσεις από το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών
που όλοι μαζί ψηφίσατε και αποδέχεστε και στην ευρωπαϊκή αλλά και στην ελληνική νομοθεσία, ακόμα και στο ίδιο το Σύνταγμα, μετατρέποντας τελικά σε κανόνες τις παρακολουθήσεις και σε εξαίρεση την προστασία του απορρίτου τους. Είναι ένα μόνο δείγμα αυτών ο νόμος που πρόσφατα ψηφίσατε από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25, ενσωματώνοντας στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα, με την οποία καθιερώθηκε το νόμιμο, υποτίθεται, γενικευμένο και συστηματικό φακέλωμα. Για να μην μιλήσουμε για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/821, που πάλι από κοινού ψηφίσατε πριν λίγους μήνες, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που νομιμοποιεί την εμπορία διακίνηση κατασκοπευτικού λογισμικού, δηλαδή αυτά τα τύπου Predator, Pegasus κλπ. Για τα οποία σήμερα παραπονιέστε. Και κάπως έτσι, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, πέσατε στο λάκκο που μόνοι σας κάψατε. Όπως πάθατε το ίδιο και με την κατάπτυστη τροπολογία που ψηφίσατε με τη Νέα Δημοκρατία, καταργώντας ακόμα και αυτή την υποχρέωση ενημέρωση του στόχου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρακολουθήσεων, όταν αυτή η άρση γίνεται με την επίκληση των περιβόητων λόγων εθνικής ασφάλειας. Το θεσμικό λοιπόν πλαίσιο κάθε άλλο παρά ατελές είναι. Είναι αποτελεσματικότατο για το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε, για την προστασία του αστικού κράτους και του συστήματος από ό,τι μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο για τη διαιώνισή του. Ένα θεσμικό πλαίσιο λάστιχο που πότε στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, πότε στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού ή της ριζοσπαστικής σκέψης που εξίσου επικίνδυνη βαφτίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουν τη δυνατότητα στο κράτος και στις ούκο λίγες μυστικές υπηρεσίες, χωρίς καμιά αιτιολόγηση και με συνοπτικές διαδικασίες να στοχοποιούν εργαζόμενους, συνδικαλιστές, δημοσιογράφους, επιτρέποντας μάλιστα άρσης απορρίτου να γίνονται μαζικά σε ολόκληρες περιοχές, ακόμα και προληπτικά. Είναι κατανοητό λοιπόν γιατί κανείς δεν βρίσκει να ψελίσει μια λέξη για αυτό το επικίνδυνο για τις λαϊκές ελευθερίες σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο. Κατανοητό, αλλά όχι ανεκτό. Μπορεί εσείς να επιλέξατε να διαμορφώσετε αυτό το δυσόδη βούρκο των υποκλοπών και της καταπάτησης κάθε έννοιας ατομικής και συλλογικής ελευθερίας, ίσως μη περιμένοντας ότι κάποια στιγμή θα κυλιστείτε και εσείς μέσα σε αυτό το βούρκο. Εμείς όμως, ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και με τη συμμετοχή μας στην Εξεταστική Επιτροπή, στο πλαίσιο βέβαια που αυτή επιτρέπει να γίνει αυτό, ώστε να μην σας ακολουθήσει σε αυτό το βούρκο ο λαός, κυρίως να γνωρίζει, να προστατευτεί και να παλέψει για να απαλλαγεί από αυτό το βούρκο, από αυτό το επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο που θέτει συνολικά σε κίνδυνο τις ελευθερίες του. Γιατί είναι κυρίως υπόθεση του ίδιου του λαού να μην δείξει καμιά ανοχή σε αυτό. Με τη δράση του και τις πολιτικές επιλογές του να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, γυρίζοντας την πλάτη σε όσους συστηματικά το υπονομεύουν. Κόντρα σε αυτό που βαφτίζεται νομιμότητα της καταστολής, του αυταρχισμού των παρακολουθήσεων, κόντρα τελικά στην ίδια τη δικτατορία του κεφαλαίου.